Φτάσαμε πράγματι στο τρίτο και τελευταίο τμήμα της συζήτησής μας που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις κλειδί που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έρθει εδώ στο βήμα. Παρακαλώ, κύριο Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόσο. Mr. Barroso, you've seen... Κύριε Μπαρόσο, έχετε δει πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία 10 χρόνια που είσαστε πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πιστεύετε ότι η τρέχουσα πολιτική θα οδηγήσει σε περισσότερες ανισότητες, σε περισσότερες ακραίες θέσεις? Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να γίνει για να το αποφύγουμε αυτό? Καλημέρα σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε εδώ. Ο Ραμόν είναι καλός φίλος. Ευχαριστώ και τον Περιφερειάρχη Αττικής. Θα απαντήσω ευθύς αμέσως στην ερώτησή σας. Απόλυτη προτεραιότητα είναι η απασχόληση. Απασχόληση, απασχόληση και ξανά απασχόληση. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ανάπτυξη. Έχουμε περάσει το πιο δύσκολο κομμάτι της κρίσης. Πιστεύω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι βρίσκεται πίσω μας. Κάποιες χώρες, ακόμα και εδώ η Ελλάδα, αλλά και η δικιά μου χώρα, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, βρέθηκαν σε απελπιστική κατάσταση. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Απελπιστική. Θα μπορούσαν να ήταν χειρότερα. Κάποιες από τις χώρες δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν τους μισθούς μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Όταν δηλαδή ζήτησαν τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν. Τώρα λοιπόν ξέρουμε ότι έγιναν πολλές θυσίες, ζητήθηκαν πολλές θυσίες από τον κόσμο, τότε που ήταν σε αυτή την κατάσταση οι χώρες, και δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Γιατί αν δεν δείχναμε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, αποφασιστικότητα για να μειωθούν τα ελλείμματα, ξέροντας ότι υπήρχε μια απαράδεκτη στάση από πλευράς των τραπεζών, αν δεν τα είχαμε αλλάξει αυτά, δεν θα μπορούσε να ανακτηθεί εμπιστοσύνη. Τώρα, σιγά σιγά ανακτάμε την εμπιστοσύνη του κόσμου. Να, η Ιρλανδία βγήκε από το πρόγραμμα. Έχει καλό επίπεδο ανάπτυξης αυτή τη στιγμή. Η Πορτογαλία, η δικιά μου η χώρα, το Μάιο θα βγει από το πρόγραμμα. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, έχετε πρωτογενές πλεόνασμα. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε εδώ και 60 χρόνια. 0,9% φέτος και του χρόνου πάνω από 2%. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Αλλά και εσείς είσαστε τοπικοί ηγέτες περιφερειών, πόλεων και γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς προσπάθεια. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Ήταν πολύ σημαντικό λοιπόν να δείξουμε ότι είμαστε σε θέση να περιορίσουμε τα ελλείμματα, να βάλουμε τάξεις στις τράπεζες, κάτι που εξακολουθούμε να κάνουμε, και τώρα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι ένα στάδιο όπου η ανάπτυξη βρίσκεται στο κέντρο των δράσεών μας. Ειλικρινά όμως, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην ανάπτυξη αν προηγουμένως δεν είχαμε κάνει τις διορθώσεις στις ανισορροπίες. Γιατί είδαμε, και νομίζω ότι όλοι το μάθαμε το μάθημα, ότι η ανάπτυξη η οποία βασίζεται σε ψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους, ιδιωτικού χρέους, δεν είναι βιώσιμη. Είναι μια τεχνητή ανάπτυξη. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν τώρα είναι βιώσιμη ανάπτυξη με τη συμμετοχή όλων, χωρίς αποκλεισμούς, και είμαι πεπισμένος ότι η ευρωπαϊκή οικονομία θα βγει από αυτή την κρίση περισσότερο ισχυρή από ό,τι κατά το παρελθόν, πιο ανθεκτική. Και βλέπουμε ήδη τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Ζούμε στον κόσμο που ξέρουμε ότι είναι γεμάτος ανταγωνισμό, και άρα χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις ώστε η δικιά μας οι οικονομίες, και λέω διαφορές δικές μας οικονομίες γιατί έχουν και διαφορές μεταξύ τους, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Βάσει λοιπόν της δεκαετούς εμπειρίας μου, στην οποία αναφερθήκατε, μπορώ να σας πω ότι δουλεύουμε μέρα και νύχτα. Κοιτάμε τα spreads όλων των χωρών. Είμαι πεπισμένος ότι το μέλλον της Ευρώπης και της Ελλάδας θα είναι καλό
ολόκληρης της Ευρωζώνης. Θέλω να χτίσω και εγώ λίγο σε σχέση με αυτό που είπατε για την ελπίδα, γιατί συχνά μιλάμε για μακροοικονομικά στοιχεία. Οι Έλληνες όμως υποφέρουν τα οικονομικά τους, η αξιοπρέπειά τους και για χρόνια μάλιστα τώρα. Και νιώθουν ότι τελικά κάπου είναι και όμοιροι. Εσείς τι ελπίδα μπορείτε να δώσετε στους Έλληνες για το μέλλον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχω εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και θαυμάζω πάρα πολύ αυτή τη χώρα. Ξέρω την αντοχή της Ελλάδας και των Ελλήνων. Έχω πάει σε ολόκληρο τον κόσμο και σε ολόκληρο τον κόσμο έχω συναντηθεί με ελληνικές κοινότητες πάρα πολύ δυνατές. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η χώρα έχει το δυναμικό που χρειάζεται για να είναι μια χώρα στην πρώτη γραμμή. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχουν και στερεότυπα και προκαταλήψεις. Τα πράγματα όμως μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Η Ελλάδα μέχρι πριν από 3 χρόνια ήταν μια από τις χώρες που είχαν τις χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά την απορρόφηση των διαρθρωτικών κονδυλίων. Ήταν από τις 3 χώρες που μπορούσαν λιγότερο από τις υπόλοιπες να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων. Δημιούργησε λοιπόν μία ομάδα κρούσης, μία task force για την Ελλάδα και τώρα είναι η 4η από τις 28 χώρες. Είναι δηλαδή μία από τις χώρες που έχει τις καλύτερες επιδόσεις στον ίδιο τομέα, που σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι μυρολατρικά. Τα πράγματα αλλάζουν και είμαι πεπισμένος ότι η χώρα θα συνεχίσει. Έχει δείξει όλους αυτούς τους αιώνες την ανθεκτικότητά της. Θα πάνε καλύτερα λοιπόν τα πράγματα και όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση. Διορθώνονται τα πράγματα. Η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή, προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την σχέση κράτους, κοινωνίας και κοινωνίας κράτους. Πολύ σημαντικό αυτό. Είδαμε λοιπόν ότι φέτος ήδη περιμένουμε θετική ανάπτυξη στην Ελλάδα και του χρόνου ακόμα μεγαλύτερη. Συνεπώς, οι ανισορροπίες διορθώνονται και προσωπικά εγώ πιστεύω ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας και οι μεταρρυθμίσεις έχουν υποτιμηθεί. Υπάρχουν κάποιοι αντικειμενικοί λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα δεν τα κατάφερε τόσο καλά. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα βρέθηκε στην κρίση σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Άρα υπήρξε τεράστιος σκεπτικισμός σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα θυμόσαστε ότι πριν από λίγο καιρό ο κόσμος προέβλεπε τη διάλυση της Ευρώπης. Εγώ μίλησα και με τον πρόεδρο Ομπάμα και με τον πρόεδρο Πούτιν, τον πρωθυπουργό της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Βραζιλίας και όλοι με ρωτούσαν στο G20. Τι θα γίνει με την Ευρωζώνη, θα αντισταθεί ή θα διαλυθεί? Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει? Και εγώ πάντα έλεγα, πιστεύω ότι θα παραμείνει. Μήπως νομίζετε ότι πρέπει να βγει από την Ευρωζώνη η Ελλάδα, με ρωτούσανε. Όμως εγώ το 2012 κάλεσα τους πιο σημαντικούς παράγοντες των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες για ένα brainstorming. Και ξέρετε τι μου είπαν όλοι, εκτός από έναν, μου είπανε, στα τέλη του 2012 η Ελλάδα θα έχει βγει από την Ευρωζώνη. Και εγώ τους είπα λάθος. Η Ελλάδα θα παραμείνει στην Ευρωζώνη. Γιατί υποτιμούσαν τον πολιτικό παράγοντα. Υποτιμούσαν ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες, θέλουν να παραμείνουν στην Ευρώπη. Δεν θέλουν να βρεθούν σε διαφορετική κατηγορία εκτός. Συνεπώς, αντίσταση, αντοχή. Βέβαια, η ζωή των Ελλήνων έγινε πιο δύσκολη. Γιατί ήταν συγχρόνως η χώρα που βρισκόταν σε μια πάρα πολύ δύσκολη πολιτική κατάσταση. Με τις εκλογές, την αστάθεια, οι κυβερνήσεις να πέφτουν. Όλα αυτά με εκείνο το δημοψήφισμα δημιούργησαν αστάθεια. Ξέρετε, οι επενδυτές δεν θέλουν αστάθεια. Άρα η πολιτική διαχείριση δεν ήταν τόσο καλή. Και κάτι ακόμα που πρέπει να σας πω, ότι τα σχόλια που ερχόντουσαν απ' έξω και από χώρες της Ευρωζώνης της ίδιας, που λέγανε ότι η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει, είχαν πολύ αρνητικό αντίκτυπο. Ενώ με την Ιρλανδία στην αρχή υπήρχαν θετικές προοπτικές, για την Πορτογαλία σχετικά θετικές.
Για την Ελλάδα όμως ερχόντουσαν μηνύματα που λέγαν η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει. Με πολύ αρνητικό αντίκτυπο επί των αγορών. Και αυτό εξηγεί γιατί η ελληνική περίπτωση είναι ειδική κατά κάποιο τρόπο. Αλλά άντεξε η Ελλάδα. Και είμαι σίγουρος ότι αν δεν υπάρχουν λάθη, δεν εφησυχαστούμε, αν συνεχίσει με τις μεταρρυθμίσεις η Ελλάδα που το κάνει. Και ελπίζω να την επόμενη εβδομάδα, ελπίζω τέλος πάντων, εξαρτάται και από την ελληνική πλευρά. Αν τέλος πάντων τελειώσει αυτός ο έλεγχος, ελπίζω ότι η Ελλάδα θα μπορεί να προχωρήσει πιο εύκολα. Και στην Κύπρο κάνουμε τεράστιες προσπάθειες. Ελπίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει και θα είναι στις χώρες με τις πιο πετυχημένες οικονομίες. Ναι, υπάρχουν προκαταλήψεις στην Ευρώπη, βέβαια, και εγώ είμαι από τον Νότο, έτσι, από την Πορτογαλία, που είναι στο Νότο της Ευρώπης. Το ξέρω ότι υπάρχουν προκαταλήψεις. Εμένα δεν μου αρέσουν, βέβαια. Και ξέρω ότι και οι Έλληνες μπορούν, όπως οποιοδήποτε άλλο στην Ευρώπη, και το έχω δει και εγώ, ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Συνεπώς το μήνυμά μου είναι ελπίδα, όλοι πρέπει να στηρίξουμε την Ελλάδα, εφόσον βέβαια και οι Έλληνες αντέξουν και αντισταθούν και προχωρήσουν στις μεταρρυθμίσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε Μπαρόζο. Επόμενη ερώτηση, λίγο πιο πέρα από τον ίδιο την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επικράτειά της, γιατί αφορά την Ουκρανία. Και βρισκόμαστε εδώ σε μια φάση όπου η κρίση της Ουκρανίας κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα όλου του κόσμου. Η Ουκρανία θέλει τώρα ένα δημοψήφισμα, η Κρυμαία μάλλον θέλει ένα δημοψήφισμα για να δει αν θα μπει στην Ρωσική Ομοσπονδία ή όχι. Η Ρωσία προειδοποιεί για κυρώσεις επί της Ουκρανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναμειγμένη σε αυτή την κατάσταση εδώ και καιρό στην Ουκρανία. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πιο αποτελεσματικά βήματα στα οποία μπορεί να προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσπαθήσει να αποκλιμακώσει την κρίση στην Ουκρανία? Ορισμένα από τα βήματα ήδη υιοθετήθηκαν ομόφωνα από τους επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες προχτές. Ήμουν σε αυτή τη συνεδρίαση και με χαρά μεγάλη είδα ότι οι 28 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μπόρεσαν να συμφωνήσουν για ένα κοινό σύνολο μέτρων διπλωματικών, πολιτικών αλλά και οικονομικών μέτρων. Πολιτικά και διπλωματικά μέτρα που δείχνουν σαφώς ότι όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή όσον αφορά δηλαδή την ακεραιότητα και την ενότητα μιας χώρας είναι απαράδεκτα και ότι θα υπάρχουν συνέπειες αν αυτό δεν τηρηθεί, αν δεν υπάρξει σεβασμός δηλαδή. Και αυτή ήταν μια πολύ έντονη αντίδραση όλων των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Είδαμε τον Πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες, τον Γιατσένιουκ, πολύ καλή συνεδρίαση, πολύ καλή συνάντηση και εκφράσαμε την πολιτική μας αλληλεγγύη με την κυβέρνηση και με τον λαό της Ουκρανίας. Αλλά προχωρήσαμε και πιο πέρα από αυτό. Την ημέρα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη μέτρων για οικονομική ενίσχυση της Ουκρανίας που ανέρχεται στα 11 δις ευρώ για τα επόμενα χρόνια. Αλλά εκεί έχουμε και επιδοτήσεις αλλά και δάνεια. Δεν είναι όλα επιδοτήσεις, έχει και δάνεια τα οποία θα δοθούν από την ΕΤΕΠ και από την BERD, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Και τώρα θα θέσουμε σε εφαρμογή αυτή την απαραίτητη μικροοικονομική βοήθεια, γιατί η Ουκρανία έχει πρόβλημα ρευστότητας. Και νομίζω πως αυτό ήταν μια πολύ καλή ένδειξη αλληλεγγύης. Είναι περίπλοκα τα πράγματα στην Ουκρανία, αλλά είναι και αυτό ένα μάθημα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των μηνών, όπου ο προηγούμενος πρόεδρος της Ουκρανίας δεν ήθελε να υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης μαζί μας.
μια συμφωνία την οποία είχε ήδη μονογράψει. Είδαμε χιλιάδες ανθρώπους μέσα στον κρύο καιρό να ανεμίζουν την ευρωπαϊκή σημαία, δείχνοντας πόσο πολλοί είναι προσιλωμένοι στις ευρωπαϊκές αξίες. Θέλουν να ζήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν πολλά προβλήματα, αλλά έχουν σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και ένα συγκεκριμένο επίπεδο ευημέρειας. Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους για αυτές τις αξίες στην Ευρώπη, στην Ουκρανία, μάλλον για να υπέρ των αξιών της Ευρώπης. Έχουμε το καθήκον να σταθούμε αλληλέγγυοι στη χώρα αυτή και να δουλέψουμε μαζί τους όσο γίνεται, να τους κρατήσουμε κοντά μας. Και αποφασίσαμε αμέσως να υπογράψουμε, γιατί ζητήθηκε αυτό από τον Πρωθυπουργό της Ουκρανίας, να υπογράψουμε τα πολιτικά κεφάλαια της Συμφωνίας Σύνδεσης, πράγμα που σημαίνει πως η Ουκρανία έτσι σφραγίζει την σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε τώρα, αλλά βέβαια θα το κάνουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ειρηνικά τα πράγματα. Ο στόχος μας για την Ουκρανία είναι ξεκάθαρος. Ειρήνη, σταθερότητα, ευημερία. Δεν έχουμε καμιά άλλη φιλοδοξία για τη χώρα αυτή. Θέλουμε να μπορέσει μόνη της να αποφασίσει για το μέλλον της και προσπαθούμε να καταστήσουμε σαφές προς τους Ρώσους εταίρους μας ότι η Συμφωνία Σύνδεσης της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ενάντια στα ρωσικά συμφέροντα. Δεν θέλουμε εμείς καμιά αντιπαράθεση για την Ουκρανία. Είναι απαράδεκτο τον 21ο αιώνα να υπάρχει τέτοιο ζήτημα ισορροπίας εξουσιών ανάμεσα στις κύρους, ανάμεσα στις χώρες. Είναι απαράδεκτο για μένα. Αυτό που θέλουμε είναι η ειρήνη, η περιφερειακή ειρήνη, η πυρωτική ειρήνη και η παγκόσμια ειρήνη. Γι' αυτό πιστεύω, εξακολουθώ να πιστεύω, πως πρέπει να γίνει σοβαρή προσπάθεια για επίτευξη ειρηνικής λύσης που θα περιλαμβάνει φυσικά την κυβέρνηση της Ουκρανίας και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους εταίρους μας, μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για την ειρήνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη ολόκληρη, γιατί αυτό είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε στην Ευρώπη. Είναι κάτι που μπορέσαμε να κρατήσουμε στην Ευρώπη και χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από 2 χρόνια λάβαμε, εξάλλου και εγώ ίδιος παρέλαβα, ήταν τεράστια τιμή, λάβαμε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Χάρη στην Ευρώπη έχουμε ειρήνη στην Ήπειρό μας. Χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό την ίδια προσέγγιση θέλουμε να έχουμε και προς την Ουκρανία. Να έχουν όλες οι χώρες την ίδια αυτή προσέγγιση, να υπάρξει αποκλιμάκωση και η χώρα να αποφασίσει για το μέλλον της. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαρόζο. Σας ευχαριστώ. Ίσως ο κύριος Βαλκάρθελ θα ήθελε να απαντήσει και εκείνος στην ίδια ερώτηση και στα σχόλια του κύριου Μπαρόζο. Είναι δύσκολο να προσθέσει κανείς κάτι παραπάνω μετά το όσα είπε ο πρόεδρος Μπαρόζο για την Ουκρανία. Εγώ ήμουνα στην Ουκρανία με άλλους μέλη από την Επιτροπή των Περιφερειών τον Ιανουάριο φέτος, στο Κίεβο. Εκεί συζητήσαμε με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές και ιδιαίτερα συζητήσαμε με όσους ήταν στην αντιπολίτευση στην περίφημη πλατεία Μαϊντάν. Συναντηθήκαμε επίσης και με την κόρη της Τζούλια Τιμοσένκο. Ήτανε ειλικρινά πολύ ενδιαφέροντα αυτά που συζητήσαμε μαζί της και είδαμε τι σημαίνει να μην έχει κανείς ελευθερία και είδαμε πόσο σκληρή ήταν η κυβέρνηση εκείνη, μια κυβέρνηση διεφθαρμένη. Το είπαμε στο Κίεβο και δεν υπάρχει λόγος να το επαναλάβουμε εδώ στην Αθήνα. Αυτό που είδαμε, αυτό που ακούσαμε, μας ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναγκαία. Παρά την οικονομική κατάσταση, παρά τα προβλήματα με τις αξίες, παρά τόσο υποφέρει ο κόσμος από την κρίση, παρόλα αυτά η Ευρώπη ζει μέσα σε μια δημοκρατική πραγματικότητα και λάμπει περισσότερο από ποτέ στις καρδιές μας. Είναι σημαντική γιατί, όπως είπα και πριν, εκεί που τελειώνουν τα ευρωπαϊκά σύνορα, στα σύνορά μας, εκεί
αρχίζουν τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα τώρα στην Ουκρανία. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να βλέπουμε ευρωπαϊκές σημαίες στην Ουκρανία. Κάτι το οποίο βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι άνθρωποι εκεί. Χάσανε τόση τη ζωή τους. Καταλαβαίνετε ότι μας τάραξε αυτή η εικόνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν, και αυτή θα έπρεπε με τον ίδιο τρόπο να στηρίζει τις ιδέες, τις αξίες και να στηρίζουμε όλους εκείνους που θέλουν να είναι μαζί μας, όπως συμβαίνει τώρα με το λαό της Ουκρανίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαλκανθέρ. Παραμείνετε στις θέσεις σας. Κύριε Μπαρόσο, να ακούσουμε την εισήγησή σας. Μήπως ο κύριος Βαλκάνθερ θα μπορούσε ίσως να κατέβει από το βήμα. Μια στιγμή, να προσθέσω κάτι παρακαλώ. Κύριε Μπαρόσο, επειδή είναι και το τελευταίο που θα πω εδώ και δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω να πω κάτι και στον κύριο Μπαρόσο, που βρίσκεται εδώ και με την παρουσία του εδώ δείχνει πόση σημασία δίνει στην Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι ένας πρόεδρος ο οποίος πίστευε και συνεχίζει να πιστεύει σε μας που έχουμε αρμοδιότητες στους Δήμους και στις Περιφέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε Μπαρόσο, λοιπόν. Και συγχαρητήρια στον πρόεδρο Σγουρό επίσης. Γιατί από την αρχή, παρά τα προβλήματα, παρά τις τόσες δυσκολίες, είναι πολύ καλό που η διάσκεψη αυτή λαμβάνει χώρα εδώ στην Αθήνα. Δεν ήταν εύκολο, οι συνθήκες, οι προϋποθέσεις δεν ήταν ότι το καλύτερο. Έγινε όμως. Και ο κύριος Γουρός οργάνωσε τη διάσκεψη αυτή. Συνεπώς, πρόεδρε, συγχαρητήρια εκ μέρους όλων των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών. Ήταν μια διάσκεψη αυτή που θα μας μείνει αξέχαστη, που οργανώθηκε τέλεια, με φιλοξενία, με την ανθρώπινη ζεστασιά που χαρακτηρίζει τους Έλληνες. Κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει την Αθήνα, την Ελλάδα και την ίδια την Επιτροπή των Περιφερειών να μην χάνει τίποτα από το μεγαλείο της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Ladies and gentlemen, first of all... Κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να...